φυλάκου στο κέντρο του Ηρακλείου, ωστόσο, έπεσε με συνοπτικές διαδικασίες στα χέρια των αστυνομικών. Ο άνδρας που επιτέθηκε σε δύο νεαρές κοπέλες με σεξουαλικά κίνητρα, προκαλώντας πανικό και ανασφάλεια σε όλους τους πολίτες που ζουν και κινούνται στην περιοχή, αναγνωρίστηκε από αστυνομικούς που τον αναζητούσαν. Δύο κοπέλες που πήγαν να τις βιάσουμε. Ναι, και ότι ήταν στα στενά εδώ πέρα στο κέντρο. Mm-hmm. Αυτό. Φοβάστε. Ναι, η αλήθεια είναι. Πάντα φοβόμασταν, νομίζω. Πάντα φοβόμασταν. Δεν άλλαξε κάτι τώρα αυτό, απλά ήταν λίγο να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Ναι, γιατί δεν πιστεύουμε πως θα έχουμε περιστατικό και εδώ πέρα. Στα χέρια τους είχαν ήδη βίντεο στο οποίο φαινόταν τόσο ο σωματότυπος όσο και το πρόσωπό του. Αν περάσει από εδώ, επειδή υπάρχουν κάμερες σε αυτό το μαγαζί, μπορεί να τον πιάσουν, δεν ξέρω. Εδώ πέρα νιώθεις ότι δεν θα συμβεί και κάτι. Μετά που περνάς από εδώ, είναι λίγο, ναι, περίεργο, ναι. Η βία δεν είναι καθόλου και σωστή και αποδεκτή. Ο 48χρονος οικοδόμος που κατηγορείται για τις δύο επιθέσεις αποδείχτηκε θρασίτατος, καθώς πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου για να πάει στο τμήμα τροχέας και έπεσε κυριολεκτικά πάνω στους διώκτες του. Στο μεταξύ θα προσθεθούν στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας 17χρονης και μιας 25χρονης κοπέλας που έζησαν ένα πραγματικό εφιάλτη. Είναι πολύ κρίμα να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν όλοι οι άνθρωποι ελεύθεροι στον δρόμο. Τότε υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς είναι άρρωστοι στο μυαλό. Τι να κάνουμε. Σίγουρα είναι λυπηρό να ακούει κανείς τέτοια γεγονότα, όμως προσωπικά δεν έχω άποψη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας στα στενά που οδηγούν προς το Πανάνιο. Κάποιος κυκλοφορεί από τις γυναίκες και όλα αυτά. Ο 48χρονος ακολούθησε τις κοπέλες που επέστρεφαν από διασκέδαση και βλέποντας ότι ο δρόμος ήταν άδειος, τις έσπρωξε στον τοίχο και προσπάθησε να τις ακινητοποιήσει. Είναι τρομακτικό, ναι. Αν υπήρχε όμως περιπολία με ποδήλατα ή με μοτοσυκλέτες ή αστυνομικοί, δεν θα συνέβαινε. Και στις δύο περιπτώσεις οι κοπέλες αντέδρασαν βάζοντας τις φωνές και έτσι γλίτωσαν τα χειρότερα.